Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 4 Νοεμβρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ionian. Πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Άλλοι δύο ισχυροί σεισμοί ξύπνησαν τη Ζάκυνθο τα ξημερώματα της Κυριακής. Καθησυχάζουν οι σεισμολόγοι. Αίσθηση προκάλεσε η επίθεση του Δημάρχου Κεφαλονιάς Αλέξανδρου Παρίσι με βαρύς χαρακτηρισμούς κατά του Προέδρου του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας Ευθύμιου Λέκα με αφορμή το σεισμό του 2014. Δημόσιος μητρικός στυλασμός πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα. Οι γυναίκες της πόλης έστειλαν το μήνυμά τους για μία ακόμη χρονιά. Και ολοκληρώθηκε το Spartan Race στην Σπάρτη. Αθλητές από όλο τον κόσμο συμμετείχαν σε έναν ιδιαίτερο αγώνα με τεμποδίων. Άλλοι δύο ισχυροί σεισμοί ξύπνησαν τη Ζάκυνθο τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι κάτοικοι του νησιού θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή, καθώς οι μετασεισμοί μπορεί να συνεχιστούν ακόμη και για 1 με 2 μήνες, σύμφωνα με τους ειδικούς. Οι σεισμολόγοι πάντως καθησυχάζουν τους κάτοικους του νησιού και τονίζουν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθώς το φαινόμενο εξελίσσεται φυσιολογικά. Δύο ισχυροί μετασεισμοί αναστάτωσαν και πάλι τη Ζάκυνθο. Λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα έγινε ο πρώτος σεισμός 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και μόλις μετά από 7 λεπτά σημειώθηκε η σεισμική δόνηση των 5 Ρίχτερ 59 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του νησιού. Η σημερινή σεισμικότητα η οποία εκδηλώθηκε στην Ζάκυνθο και συγκεκριμένα στον θαλάσσιο χώρο νότια της Ζακύνθου εντάσσεται μέσα στα πλαίσια της κανονικής σεισμικότητας και της μετασεισμικής ακολουθίας. Είχαμε ένα σεισμό της τάξης των 5 βαθμών και ένα σεισμό της τάξης των 4,6 βαθμών, οι οποίοι έγιναν στην περιοχή της Ζακύνθου, αλλά όμως, όπως ανέφεραν, εντάσσονται κανονικά μέσα στο μετασεισμικό πλαίσιο. Αν και οι μέρες περνούν από τον σεισμό της 26ης Οκτωβρίου, οι κάτοικοι δεν μπορούν να ηρεμήσουν. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το φαινόμενο θα συνεχιστεί και τις επόμενες εβδομάδες, ωστόσο με χαμηλότερη ένταση. Θα υπάρχουν και άλλα τέτοια γεγονότα. Γεγονότα τα οποία ουσιαστικά θα διαρκέσουν μερικές εβδομάδες, θα έχουν συνεχώς μικρότερο μέγεθος και θα είναι αραιότερα ως γεγονότα. Στα 120 ανέρχονται τα σπίτια που έχουν χαρακτηριστεί μη κατοικήσιμα στη Ζάκυνθο. Η διαδικασία ελέγχου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίζονται μεταξύ άλλων στις περιοχές Λιθακιά, Κερί, Μαχαιράδο και Καλαμάκι. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ανάγκη στέγασης κλπ. Και όπου υπάρχει βεβαίως υπάρχει και αντίστοιχη συνδρομή. Είτε αυτό αφορά την εξέβρεση στέγασης, είτε αφορά την διατροφή κλπ. Των ανθρώπων και πραγματικά από το Δήμο καταβάλουν και από εκεί την προσπάθειά τους. Στο νησί βρέθηκε το Σάββατο ο Υπουργός Ναυτιλίας Φώτης Κουβέλης. Συνοδευόμενος από τον βουλευτή Ζακύνθου Σταύρο Κοντονή και τον αρχηγό του λιμενικού σώματος, αντινάβαρχο Σταμάτιο Ράπτη, ενημερώθηκε για τα προβλήματα στο λιμάνι του νησιού. Στόχος, όπως είπε, είναι να αρχίσουν διαδικασίες αποκατάστασης τόσο στη Ζάκυνθο όσο και στο καστρομονάστηρο των Στροφάδων που υπέστη σημαντικές ζημιές όταν υπάρξει η ύφεση των μετασεισμικών δονήσεων. Στο μεταξύ, αίσθηση προκάλεσε η επίθεση του Δημάρχου Κεφαλονιάς Αλέξανδρου Παρίσι με βαρύς χαρακτηρισμούς κατά του καθηγητή γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και Προέδρου του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας Ευθύμιου Λέκα. Ο κύριος Παρίσις μίλησε με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς εναντίον του γνωστού γεωλόγου κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου του Σαββάτου και ενώ αναφερόταν στα τουριστικά δεδομένα του νησιού. Λοιπόν, το λόγο. Έλα, κύριε Μινέτο. Από ό,τι βλέπω τώρα εγώ αυτή τη στιγμή, από ό,τι βλέπω και από ό,τι καταλαβαίνω, όλη αυτή η αύξηση του τουρισμού ήρθε αυτόματη. Όχι γιατί τρέχει και λέει στείλε χαρτί για θα χάσουμε 15 κρουαζερόπλια γιατί τα σπήλαια είναι κλειστά. Για το Μύρτο πήγε και έλεγε ο άλλος ο τρελός, ο Λέκας, ο οποίος βγήκε και έκανε δηλώσεις ότι βγήκα λέει με τα εσώρουχα πρόλαβα γιατί έπεφτε το Πλάζα και το Πλάζα δεν έχει πάθει τίποτα και μίλα για το Μύρτο, για καθολιστήσεις, για βλακίες και βγαίνει να πολεμήσουμε. Ο τουρισμός πώς θα έρθει όταν υπάρχουν τα μέσα που κυνηγάνε τον Παρίσι και πάνε και ρίχνουν σκουπίδια τη νύχτα στο Μύρτο για να τραβήξουν φωτογραφία. Τόσο τυχαίο είναι που αυξήθηκε ο τουρισμός στην Κεφαλονιά.
Μένουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Εκεί βρίσκεται η συνάδελφος, δημοσιογράφος του inkefalonia.gr, Ελευθερία Κουλουριώτου, με την οποία θα συζητήσουμε για αυτή την δήλωση, για αυτό το ξέσπασμα, μάλλον, του κυρίου Παρίση, του δημάρχου Κεφαλονιάς. Ελευθερία, καλησπέρα. Καλησπέρα από την Κεφαλονιά. Ξέρω πώς ακριβώς να το θέσω. Η ερώτησή μου είναι πολύ λακωνική. Τι ήταν αυτό ακριβώς? Και αν συνδέεται με κάτι συγκεκριμένο. Ναι, στο Δημοτικό Συμβουλίο της προηγούμενης Παρασκευής υπήρχε ένα θέμα το οποίο αφορούσε στη συμμετοχή του Δήμου Κεφαλονιάς σε τουριστικές εκθέσεις αλλά και διεθνείς δραστηριότητες για τουριστική προβολή. Εκεί λοιπόν συνέχισαν να ρωτούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι για το θέμα του Μύρτου αλλά και για τα όσα υπόθηκαν από την πλευρά του κυρίου Λέκα μετά από το σεισμό της Ζακύνθου. Τότε να θυμίσω, ο κύριος Γλέκας είχε αναφερθεί και σε κάποιες άλλες παραλίες, 7 τον αριθμό, οι οποίες χρειάζονται την προσοχή του στην ανάλογη, γιατί είναι επικίνδυνες για κατολιστή σε κάποια σημεία αυτών. Αυτό λοιπόν ενδεχομένως ήταν η αφορμή για να ξεσπάσει ο Δήμαρχος Κεφαλονιάς Ιθάκης και να αναφερθεί σε ένα περιστατικό το οποίο έλαβε χώρα στην Κεφαλονιά τον Φεβρουάριο του 2014. Για το ότι ενδεχομένως έχασε την ψυχραιμία του, καλλιτυπίστη ο κύριος Λέκας. Σίγουρα εκ των πραγμάτων τις ευθύνες για τα όσα κατά κάποιο τρόπο παρορμητικά ανέφερε για τον κύριο Λέκα, τις φέρει ο ίδιος, εκ των πραγμάτων είναι αποτυπωμένες οι δηλώσεις του. Καλά, προφανώς δεν είμαστε εδώ για να δικάσουμε ή να σχολιάσουμε δυσμενώς τις δηλώσεις του Δημάρχου, αλλά γιατί ξέφυγε τόσο πολύ, γιατί βγήκε από τα ρούχα του ο Δήμαρχος και έκανε αυτούς τους χαρακτηρισμούς για τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, έτσι. Και για ένα περιστατικό το οποίο έλαβε χώρα το 2014, γιατί αν κατάλαβα καλά και από την τοποθέτηση του Δημάρχου εκείνη την ώρα, αναφερόταν στον τουρισμό και σε άλλα περιστατικά, κατά κάποιο τρόπο δολιοφθοράς στημένων περιστατικών. Κάτι τέτοιο έλεγε ο Δήμαρχος, που αφορά στο πώς διαχειρίζεται το νησί. Ενδεχομένως να το έχει εκλάβει έτσι, με αυτόν τον τρόπο, αλλά σίγουρα παρόλο που η περιφέρεια είχε τοποθετηθεί τότε και είπε ότι τέτοιου τύπου μελέτες αλλά και γενικά πορίσματα δεν γνωρίζουμε. Ήταν ακόμη ζεστή, θα έλεγα, η περίοδος. Εξάλλου δεν έχει λήξει η τουριστική περίοδος ακόμη, τουλάχιστον για την Κεφαλονιά, και να το θεώρησαν ότι ήταν μια τύπου δόλιο φθορά λεκτική. Σημασία έχει ότι ναι, παρορμητικός όντας, ξέφυγε, θα έλεγα, και χαρακτήρισε όπως χαρακτήρισε τον κύριο Λέκα. Μάλιστα. Ελευθερία Κουλουριώτου, να σε ευχαριστήσουμε. Με τη Δημοτική Αρχή τώρα της Πάτρας επικεφαλής, τα μέλη της Επιτροπής Ειρήνης διαδήλωσαν και έκαψαν σημαία του ΝΑΤΟ στην Πάτρα. Όλα αυτά την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η μερίδα για την ασφάλεια στην περιοχή από την Ελληνική Ένωση για την Ατλαντική και Ευρωπαϊκή Συνεργασία. Την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη συνέδριο για την ασφάλεια στην Ατλαντική Συμμαχία σε κεντρικό ξενοδοχείο της Πάτρας, μέλη της Επιτροπής Ειρήνης διαμαρτύρονταν και έκαιγαν σημαία του ΝΑΤΟ έξω από το χώρο διεξαγωγής εκδήλωσης της μη κυβερνητικής οργάνωσης Ελληνική Ένωση για την Ατλαντική και Ευρωπαϊκή Συνεργασία. Στη διαδήλωση συμμετείχε και η Δημοτική Αρχή της Πάτρας, ενώ από την πλευρά της αστυνομίας είχαν ληφθεί μέτρα περιφρούρησης της εκδήλωσης, με δημιουργία των ΜΑΤ να βρίσκεται στην είσοδο του ξενοδοχείου. Το θέμα της ημερίδας ήταν παρέχοντας ασφάλεια σε μια ανασφαλή εποχή. Η θέση της Ελλάδος σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον και αναλύθηκε διεξοδικά το ζήτημα της συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ατλαντική Συμμαχία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ λειτουργούν και στηρίζουν τα κρίσιμα διδάγματα του 21ου αιώνα, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ενότητα και Ευρωατλαντική Συνεργασία. Γιατί οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ είναι αδιαχώριστες και δεν είναι επιλογή, είναι αναγκαιότητα. Θα είχα σημειώσει εδώ σε ένα σημείο, αλλά θέλω να τα πούμε έτσι λίγο πιο ανοιχτά, ότι στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν μικρά ή μεγάλα σχέδια που μπορούν να επιτύχουν χωρίς την υποστήριξη της κοινής γνώμης. Και κανένας οργανισμός δεν αποτελεί εξαίρεση.
Στην ημερίδα, μεταξύ άλλων, είχαν κληθεί για να μιλήσουν η Διευθύντρια Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Δημόσιας Διπλωματίας του ΝΑΤΟ, η Νόα Φεντούλη, και η Αντιστράτηγος Ελληνικής Αστυνομίας, Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, Ζαχαρούλα Τσιριγότη. Δείχνοντας έμπρακτα ότι ο δημόσιος θυλασμός δεν είναι ταμπού, δεκάδες μαμάδες με τα παιδιά τους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της ομάδας εθελοντών και υποστηρικτών μητρικού θυλασμού και μητρότητας. Τα σκαλιά του Δημοτικού Θεάτρου Απόλλων στην Πάτρα γέμισαν από γυναίκες που ήθελαν να στείλουν το δικό τους μήνυμα για το δημόσιο θυλασμό για μία ακόμη χρονιά. Για ένα τη συνεχή χρονιά, μαμάδες μαζί με τα μικρά παιδιά τους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για τον ταυτόχρονο δημόσιο θυλασμό στην χώρα και έστειλαν μήνυμα ότι ο θυλασμός είναι αναγκαιότητα τόσο για τη γυναίκα όσο και για το μωρό. Δεκάδες μαμάδες βρέθηκαν στο Θέατρο Απόλλων με την ομάδα εθελοντών και υποστηρικτικών μητρικού θυλασμού και μητρότητας Πάτρας. Ο θυλασμός έχει αμέτρητα ωφέλη και για τη μητέρα και για το παιδί και είναι κάτι που θεωρούμε ότι πρέπει να το γιορτάζουμε και να μεταδίδουμε το μήνυμα στις μητέρες ότι μπορούν ελεύθερα να θυλάζουν δημόσια. Ο σκοπός μας σε μεγάλο βαθμό έχει επιτευχθεί και πλέον είναι πολύ πιο άνετο για μια μητέρα να κυκλοφορήσει με το παιδί της και να θυλάσει και να συνεχίσει την καθημερινότητά της και τις δραστηριότητες της. Το μήνυμα στην Πάτρα έχει περάσει. Αυτό είναι το σημαντικό. Γίνανε αρκετές δράσεις όπου ήρθε κόσμος, ενημερώθηκε. Πετύχαμε πράγματα, η ομάδα της Αχαΐας έχει κάνει ημερίδες, έχει κάνει ενημερώσεις, έχει κάνει πολλές δράσεις ώστε να ακουστεί το κομμάτι του θυλασμού, του δικαιώματος του παιδιού και της μητέρας. Φέτος οι δράσεις στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα είχαν εμπλουτιστεί με παράλληλες εκδηλώσεις πάνω σε θέματα που είχαν να κάνουν με την μητρότητα και το παιδί. Αποφασίσαμε να το πάμε ένα βήμα παρακάτω και να διοργανώσουμε κάποια workshops όπου θα μιλήσουμε και για άλλα θέματα που αφορούν την μητρότητα, όπως είναι η οδική ασφάλεια, ο θυλασμός στις πρώτες 40 μέρες, μύθοι και αλήθειες για αυτό το κομμάτι, το baby wearing, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ μια μητέρα ώστε να κινηθεί ελεύθερα και να θυλάσει το παιδί της και να απασχοληθεί και με το μεγαλύτερο παιδάκι της ελεύθερα. Και φυσικά ο θυλασμός και η εργασία. Ανάλογες εκδηλώσεις έγιναν και σε άλλες πόλεις της χώρας υπό την διοργάνωση του Πανελληνίου Δικτύου Εθελοντικών Ομάδων Μητρικού Θυλασμού και Μητρότητας, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι στην Αχαΐα πολλά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στηρίζουν και ενθαρρύνουν το δημόσιο θυλασμό. Η θετική στάση των εκπροσώπων της Ιεράς Μονής Αγίων Θεοδόρων Καλαβρίτων απέναντι στους κατοίκους του Χυμαδιού και της Κουτσοχέρας ήταν μια έκπληξη για την έκβαση της υπόθεσης των εκτάσεων που το μοναστήρι υποστηρίζει πως του ανήκουν από την εποχή της Τουρκοκρατίας και τον Αγά Καρά Τουλά. Είναι μια υπόθεση και ένα θέμα το οποίο ήλθε στο φως της δημοσιότητας και το Ιόνιαν το προέβαλε σχετικά ως προς τη διαχείριση των συγκεκριμένων εκτάσεων με τους κατοίκους των χωριών να έχουν αναστατωθεί. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Περικλής Πατσούρης, ο οποίος θα μας μεταφέρει από την Ηλία τις τελευταίες εξελίξεις. Περικλή, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα στους συνεργατές μας. Έτσι ακριβώς, πάνω από 100 κάτοικοι βρέθηκαν λοιπόν εχθές στα Καλάβρητα, στον περίβολο της Μονής και αντίκρισαν και σε την είσοδο και υπήρχε ένα στάθος γιατί τι μη γενέστε. Θα πω ότι από την πρώτη στιγμή υπήρχε αστυνομική δύναμη ισχυρή, περίπου 20 άτομα βρίσκονταν εκεί για να αποφευθούν τυχόν επεισόδια. Τελικά έγιναν διαβουλεύσεις αρκετές, είχε πάει ο δικηγόρος εκεί, ο κ. Λάμπης Μπράμος, μαζί με τους προέδρους των κοινοτήτων, ο Σέντια Φόρτη Μαδιό. Υπόθηκαν αρκετά. Τελικά μπήκε αντιπροσωπεία μέσα, μίλησε με την Οικουμένη αλλά και τον δικηγόρο. Έδειξαν ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα από τη μεριά τους, ότι θέλουν να υπάρξει ένα αίσιο τέλος όλο αυτό. Αλλά για να καταλάβει και ο κόσμος το τι λέμε. Ακριβώς αυτό θα ήθελα να σου πω, να σταθούμε λίγο στο χρονικό της υπόθεσης για κάποιον που δεν έχει παρακολουθήσει. Τι έχει κάποιον, προκύψει και γιατί έφτασαν οι άνθρωποι αυτοί στα Καλάβρητα. Έτσι, ακριβώς 7.000 στρέμματα διεκδικεί η Μονή λοιπόν αυτή. Απλά είστε λεξόδικο ότι θα πρέπει να περιέλθουν και πάλι στην επικαρπία τους, γιατί υπάρχει ένα διάταγμα του 1933 με 22.000 στρέμματα στην περιοχή και τα 7 πρέπει οπωσδήποτε να δοθούν και πάλι στη Μονή, γιατί από ό,τι καταλάβαμε και από ό,τι υπόθηκε από το στέμα της Ηγουμένης, από το σώμα της Ηγουμένης, είναι ότι δεν διαπράττει κάποιο αδίκημα, γιατί απλά είναι υπερχρεωμένο το μοναστήρι με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και έτσι λοιπόν πρέπει να δημοπρατηθεί η περιουσία. Αλλιώς διαπράττεται το αδίκημα της απιστίας και βέβαια
Δεν το θέλει με τίποτα, λέει αυτή, αλλά τι να κάνω, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Είμαστε υποχρεωμένοι και αυτό είναι περιουσία μας. Αξίζει να πούμε ότι οι κάτοικοι το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια εκμεταλλεύονται αυτές τις εκτάσεις και αυτό είναι που ζητούν, να παραμείνουν αυτές στην διαχείρισή τους, έτσι. Μα δεν υπάρχει άλλο εισόδημα για 150 νέους αγρότες που υπάρχει. Γιάννη, καταλαβαίνουμε ότι αυτά και τα στρέμματα είναι όλη η περιουσία που έχουν εκεί. Η ζωή εδώ τους, και 200 όλοι. Χρόνια οι κάτοικοι των χωριών αυτών. Μάλιστα. Άρα λοιπόν ο κύριος Μπράμος είπε δεν θα μείνει αυτό το θέμα έτσι, θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και γενικότερα είναι αυτό το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο, είπαμε και πάλι από το διάταγμα του από το 1933. Mm-hmm. Σε πρώτη φάση να πούμε ότι επεκτέθη αυτό που θέλουν, δεν είπε ότι θα... Η πλειοδοσία σταμάτησε. Πλέον. Αλλά γενικότερα υπάρχει ένα βρασμός, Γιάννη, αυτό είναι το θέμα. Και το πρόβλημα πρέπει να το λύσει η πολιτεία και σε συνεργασία με την Εκκλησία. Περικλή, θα το παρακολουθούμε το θέμα και για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε. Σε ευχαριστούμε. Με κινητοποίηση τώρα αντέδρασαν στο άνοιγμα των καταστημάτων σήμερα Κυριακή οι εμποροϊπάλληλοι της Πάτρας στη Συμβολή των Οδών Μεζόνος και Αγίου Νικολάου βροντοφώναξαν για ακόμη μία φορά ποτέ την Κυριακή. Μη ψωνίζετε τις Κυριακές! Μη ψωνίζετε τις Κυριακές! Σκεφτείτε τα δικά σας παιδιά! Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας προχώρησαν εμποροϊπάλληλοι με την στήριξη του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, διαμαρτυρόμενοι για την κυριακάτικη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων. Το ραντεβού, για ακόμα μια φορά, είχε δοθεί στη Συμβολή των Οδών Μεζόνος και Αγίου Νικολάου στην Πάτρα. Η Κυριακή είναι ένα κεκτημένο δικαίωμα των εμποροϊπαλλήλων από το 1910. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να μας την πάρουν την Κυριακή. Ένα αυτό. Δεύτερον, θεωρούμε ότι δεν μας λείπουν οι ώρες για να ψωνίσουμε, αλλά τα χρήματα για να ζήσουμε. Εδώ έχει 30.000 άνεργους η Πάτρα. Θεωρώ ότι οι 6 μέρες τη βδομάδα που είναι ήδη τα μαγαζιά ανοιχτά και που ήδη οι εμποροϊπάλληλοι δουλεύουμε εξαήμερη απασχόληση με τις ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν μπορούμε να δουλεύουμε 7 μέρες τη βδομάδα. Θέλουμε μια Κυριακή να ξεκουραστούμε. Είναι αυτονόητο λοιπόν ότι η Κυριακή ανήκει σε εμάς και στις οικογένειές μας για ξεκούραση, για κοινωνική ζωή. Είναι ζήτημα για τους εμποροϊπάλληλους να μην εργάζονται την Κυριακή. Είναι ζήτημα να τραβήξουν πάνω τους αυτόν τον αγώνα, έτσι ώστε να μπορέσουν να αντιπαλέψουν και τα επόμενα αντιεργατικά μέτρα που θα έρθουν στο προσκήνιο ή που είναι καθοδόν. Ο Εμπορικός Σύλλογος της πόλης είχε ζητήσει από τα μέλη του να μην ανοίξουν τα καταστήματα, ενώ βάσει του νόμου το προτινόμενο ωράριο λειτουργίας για όσους άνοιξαν ήταν από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Θέλουν να κάνουν την Κυριακή από μέρα ξεκούρασης σε εργάσιμη ημέρα. Εμείς θέλουμε και προσπαθούμε να τους βάζουμε εμπόδια. Η Κυριακάτικη Αργία έρχεται να προσταθεί στα ωράρια τα εξαντλητικά, στις ελαστικές σχέσεις εργασίας, σπαστά ωράρια, πόστα που καλύπτονται από 2-3 ανθρώπους, από έναν άνθρωπο, 2-3 πόστα από έναν άνθρωπο, με αποτέλεσμα να έχει και εργατικά ατυχήματα που έχουν αυξηθεί το διάστημα αυτό. Έχουν ανοίξει εδώ το κέντρο, όχι περιφερειακά τα μαγαζιά και βέβαια κράχτης είναι οι πολυεθνικές. Και λέει ο καθένας, τι να κάνω εγώ ρε παιδιά όταν του λες κάτι, αφού ανοίγουν οι πολυεθνικές. Και αυτό έχει και το συμβολισμό ότι κάθε φορά ερχόμαστε Μεζόνος και Αγίου Νικολάου, όχι γιατί έχουμε κάτι ιδιαίτερο εδώ, γιατί εδώ είναι οι πολυεθνικές. Η Κυριακή αυτή ήταν η πρώτη των ενδιάμεσων εκτόσεων και ο νόμος δίνει τη δυνατότητα σε όσους καταστηματάρχες επιθυμούν να λειτουργήσουν τις επιχειρήσεις τους. Έργα πάνω από 4,5 εκατομμύρια ευρώ έρχονται στην Καλαμάτα μέσα από το πρόγραμμα Αστική Ανάπτυξη του ΕΣΠΑ. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας μίλησε και για άλλα έργα που θα γίνουν σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου, καθώς και για το πρόγραμμα μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, στο οποίο και επελέγει ο Δήμος Καλαμάτας μαζί με ακόμη 33 Δήμους από άλλες χώρες. Μια σειρά από έργα θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα Αστική Ανάπτυξη του ΕΣΠΑ στην Καλαμάτα. Πρόκειται για παρεμβάσεις με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, όπως ενημέρωσε ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ο οποίος επεσήμανε ότι τα χρήματα έρχονται από την Ευρώπη. Όπως είπε μάλιστα σε σχέση με άλλες περιφέρειες, η περιφέρεια Πελοποννήσου βρίσκεται πίσω στην διαδικασία υλοποίησης των έργων. Προσυπογράφεται το έργο, ασφαλώς προτείνεται από τη διαχειριστική αρχή, προσυπογράφεται από τον Περιφερειάρχη, αλλά αυτά είναι έργα του Δήμου. Δεν είναι έργα της Περιφέρειας, να το ξεκαθαρίσουμε. Ο Δήμος τα μελετά, ο Δήμος τα επιβλέπει, ο Δήμος τα παραλαμβάνει, η Περιφέρεια προσυπογράφει την χρηματοδότηση. Παράλληλα, ο Δήμαρχος ενημέρωσε για την συνάντηση που είχε με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιώργο Βασιλιάδη και την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης ύψους 240.000 ευρώ για το Ταρτάν του Εθνικού Σταδίου. Όπως είπε, συζήτησαν για τη μελέτη για τα κλειστά προπονητήρια τόσο στο κλειστό στάδιο όσο και στο γήπεδο του Άρεως. Δεσμεύτηκε μάλιστα πως αν δεν υπάρξει χρηματοδότηση από το Υφυπουργείο Αθλητισμού, θα προχωρήσουν τα έργα με χρήματα του Δήμου. Θα είναι μια αίθουσα
η οποία θα έχει όλες τις προϋποθέσεις να λειτουργεί ως κλειστό προπονητήριο γυμναστήριο. Να ετοιμάζονται οι ομάδες. Δεν θα έχει κερκίδες, αλλά θα έχει όλα τα άλλα. Θέρμανση, εξαρισμό κλπ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Καλαμάτας μαζί με ακόμη 33 άλλους Δήμους από Πολωνία, Τσεχία, Ρουμανία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Γερμανία επιλέχθηκε για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Μετριασμού της Κλιματικής Αλλαγής. Ο Δήμος έτσι θα έχει πρόσβαση σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, εργαστήρια και συνέδρια σχετικά με την προώθηση της τοπικής δράσης για το κλίμα προς όφελος των πολιτών. Ολοκληρώθηκε το Spartan Race που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιήθηκε στην Σπάρτη. Αθλητές από όλο τον κόσμο συμμετείχαν στον αγώνα με τεμποδίων που τράβηξε τα βλέμματα των χιλιάδων ανθρώπων που έφτασαν στην Λακωνική πρωτεύουσα για να κάνουν και να δουν τον αγώνα. Ολοκληρώθηκε το Spartan Race, ο κορυφαίος αγώνας με τεμποδίων στον κόσμο που για δεύτερη χρονιά πραγματοποιήθηκε στη Σπάρτη. Περισσότεροι από 3.000 συμμετέχοντες άλλαξαν την εικόνα της πόλης που έμοιαζε από την Παρασκευή όταν και ξεκίνησε ο αγώνας σαν μια μεγάλη πίστα με εμπόδια. Θεωρούμε είναι μια πετυχημένη διοργάνωση, μια διοργάνωση η οποία θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίσει. Για εμάς, σαν Δημοτική Αρχή, δύο χρονιές που διοργανώσαμε αυτή τη διοργάνωση. Δείχνει ότι όσοι επενδύουν στον αθλητισμό και σε τέτοια event είναι κερδισμένη η πόλη και γενικότερα η Ελλάδα. Αθλητές από όλο τον κόσμο συμμετείχαν στους αγώνες που φέτος ήταν τρεις. Το Spartan Sprint, η πιο δημοφιλής κούρσα μήκους 6 χιλιόμετρων, το Spartan Super, η κούρσα των 13 χιλιόμετρων και το Spartan Trifesta World Championship που αποτελεί και την κούρσα που μετράει για το παγκόσμιο πρωτάθλημα και που μπορούν να λάβουν μέρος όσοι έχουν ολοκληρώσει τις πρώτες διαδρομές και την διαδρομή Spartan Beast. Στη Σπάρτη φέτος είδαμε και τους μικρούς αθλητές να αγωνίζονται στο Spartan Kids Race. Πρώτη φορά γίνεται αγώνας μες στην πόλη, σε όλους τους αγώνες παγκόσμια. Το είδαν θετικά γιατί κατάλαβαν όταν πέρασαν πέρσι στον αρχαιολογικό χώρο που εκεί δεν είχαν έξω τέτοιους χώρους, ότι και μες στην πόλη πρέπει να έρθουν και να συμμετέχει και η πόλη και να ζήσει και η πόλη όλο αυτό το event. Εντυπωσιακή η παρέλαση των εθνών που έλαβαν μέρος στους αγώνες. And three more for Canada. Canadian Spartan on stage now. Η παρουσίαση των αθλητών έγινε στην κεντρική πλατεία Σπάρτη σε έναν ειδικά διαμορφωμένο για την περίσταση χώρο. Στη Σπάρτη βρέθηκε και ο ιδρυτής του αγώνα που τόνισε πως κάθε χρόνο διοργανώνονται 200 τέτοιοι αγώνες σε 42 χώρες και στις 5 ηπείρους. Ο αγώνας στην Λακωνική πρωτεύουσα αλλά και η φιλοξενία των κατοίκων της πόλης άφησε χαμόγελα ικανοποίηση στους διοργανωτές. Το Spartan Race ολοκληρώθηκε με μια εντυπωσιακή τελετή λήξης. Οκταμελές κλιμάκιο οδητών πραγματοποιεί τις τελευταίες ημέρες καταδύσεις στο ναυάγιο του Ιρέν Σερενάντε στον όρμο του Ναβαρίνου για να εκτιμήσει τις συνθήκες κατάδυσης στο δεξαμενόπλιο που αποτελεί κηρυγμένο επισκέψιμο ενάλιο αρχαιολογικό χώρο. Οι εν λόγω δίτες, τους οποίους φιλοξενεί ο Δήμος Πύλου Νέστορος, πραγματοποιούν καταδύσεις και στα ναυάγια των σαρκοφάγων και οικειώνων στον όρμο της Μεθόνης, επίσης κηρυγμένους επισκέψιμους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους. Περισσότερες λεπτομέρειες και το ρεπορτάζ έχει ο Γιάννης Συνάπης. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Επιτέλους κινούνται οι διαδικασίες, θα έλεγα, για την ανάδειξη και την αξιοποίηση των καταδυτικών πάρκων που υπάρχουν στις δύο αυτές ιστορικές περιοχές, στον όρμο του Ναβαρίνου στην Πύλου και στον όρμο της Μεθόνης. Μιλάμε είναι για ένα πολύ ιδιαίτερο τουρισμό, Γιάννη, έτσι. Ναι, οι περιοχές αυτές μπορούν να αναπτύξουν το καταδυτικό τουρισμό, γιατί σύμφωνα με αποφάσεις, παλιότερες αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού, και τα δύο αυτά σημεία έχουν δημιουργηθεί καταδυτικά πάρκα, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από ιδιώτη, αλλά με την επίβλεψη πάντα του Υπουργείου Πολιτισμού. Μάλιστα. Να πούμε ότι οι δίτες, οι δραστηριότητες αυτές πραγματοποιούνται υπό την εποπτεία της εφορίας εναλλείων αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου Ούκρα. Το πρόγραμμα αυτό, το έργο, στοχεύει στην ανάπτυξη των παράρτιων περιοχών με τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και κυρίως με την ανάδειξη του πολιτισμού και της ιστορικότητας των συγκεκριμένων αυτών περιοχών. Και ταυτόχρονα, Γιάννη, βλέπουμε εικόνες από κατάδυση στο συγκεκριμένο ναυάγιο. Γιάννη, να πούμε ότι για το Ιρέι Σερενέιτ, το ναυάγιο το οποίο δημιουργήθηκε το Φεβρουάριο του 1980, ενώ το ξεμενόπλιο είχε καταπλέψει τον όρμο Ναβαρίνου, δηλαδή πολύ κοντά στην Πύλο και έπεσε φωτιά και τότε έγιναν υπεράσπιστες προσπάθειες και διασώθηκε το πλήρωμα του πλοίου.
φαίνεται καταδύσεις αυτές να είναι για πρώτη φορά, γιατί είναι το πρώτο κλιμάκιο που παίρνει ουσιαστικά φωτογραφίες και βίντεο από το ναυάγιο. Ενώ στην περίπτωση του όρμου της Μεθόνης επικαιροποιούνται οι φωτογραφίες και το υλικό με βίντεο που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια, έτσι ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την ανάπτυξη των καταδύσεων, των καταδυτικών πάρκων στα δύο αυτά τουριστικά και ιστορικά σημεία της Μεσσηνίας. Μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση για πολλούς να ανακαλύψουν και με κάθε ασφάλεια κάτι διαφορετικό, ένας διαφορετικός τουρισμός, ένα άλλο είδος τουρισμού. Γιάννη Συνάπη, να σε ευχαριστήσουμε. Υποψήφια τώρα στα βραβεία Μπράβο για 4 καλές πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η Περιφέρεια ζητά τη θετική γνώμη των πολιτών της Δυτικής Ελλάδος σε 4 κεντρικούς άξονες της πολιτικής της μέσω της ιστοσελίδας Μπράβο 2018. Για 8η χρονιά, ο θεσμός Μπράβο αναπτύσσει έναν μεγάλο κοινωνικό διάλογο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με στόχο την ανάδειξη των πρωτοβουλιών και των δράσεων που αναπτύσσονται από επιχειρήσεις, φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνία πολιτών και σχολεία. Φέτος, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει προταθεί ως υποψήφια στα βραβεία Μπράβο 2018 που αφορούν στις καλές πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης στους τομείς της διακυβέρνησης, του περιβάλλοντος και της κοινωνίας που υλοποιούνται από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεις και φορείς της κοινωνίας. Των πολιτών. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος έχει προταθεί ως υποψήφια στα βραβεία Μπράβο 2018. Είναι το Μπράβο Sustainability, αφορά την βιώσιμη ανάπτυξη και στην ουσία την ανάπτυξη που δεν θέτει σε κίνδυνο την ύπαρξη των φυσικών μας πόρων, προκειμένου αυτοί να είναι διαθέσιμες και για τις επόμενες γενιές. Φέτος η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι υποψήφια για 4 βραβεία στην κατηγορία Διακυβέρνηση, στην κατηγορία Περιβάλλον, Ανάπτυξη Ενεργειών Αφύπνισης και Ενημέρωσης για το Περιβάλλον, στην κατηγορία Κοινωνία, Εκπαίδευση Νέα Γενιά, Διαβίου Μάθηση και επίσης στην κατηγορία Κοινωνία, Προγράμματα Υγείας και Ασφάλειας. Μπορεί ο καθένας να μπει στο διαδίκτυο δίνοντας, αν θέλετε, την αναζήτηση Μπράβο, να δει Μπράβο 2018, να τον οδηγήσει μέσα από το διαδίκτυο στη διαδικασία του να ψηφίσει. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία λήγει στις 11 Νοεμβρίου και μπορείτε να ψηφίσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση που βλέπετε bravo.sustainablegreece2020.com /gr/voting by organization/Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ο θεσμός Μπράβο τα τελευταία 8 χρόνια έχει ανοίξει ένα μεγάλο κοινωνικό διάλογο για την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση της κοινωνίας των πολιτών στα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης. Όλος αυτός ο διαγωνισμός που γίνεται έχει να κάνει με το να προάγεται ο κοινωνικός διάλογος των πολιτών, αλλά και να προβάλλουν και οι φορείς, γιατί συμμετέχει εκτός από αυτοδιοίκηση, συμμετέχουν και επιχειρήσεις, προκειμένου να προβάλλουν τις καλές πρακτικές τους. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος είναι υποψήφια με 4 καλές πρακτικές σε 3 κατηγορίες. Η ατζέντα για τη βιώσιμη ανάπτυξη και η σχετική με αυτήν 17 στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης και 169 υποστόχοι υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο της 70ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Ιόνιαν. Σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Καλό βράδυ.